πρόβλημά μας είναι ότι πέρσι για τη σεζόν 2020 δικαιωθήκαμε αποζημίωση λόγω COVID για τις πατάτες, λόγω της μεγάλης πτώσης που είχαμε στις τιμές, δικαιωθήκαμε αποζημίωση. Αποζημίωση πήρε και η ανοιξιάτικη πατάτα, που ήταν 3-4 μήνες νωρίτερα από μας, έτσι. Η συγκομιδή τους γίνει, ας πούμε, τον Ιούνιο, εμείς η συγκομιδή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Η ανοιξιάτικη πατάτα πληρώθηκε με 215 ευρώ το στρέμμα. Εμάς, ενώ μας είχαν πει στην αρχή ότι θα είναι τα ίδια, μας κόψανε 10 ευρώ στο στρέμμα. Η ανοιξιάτικη πατάτα αποζημιώθηκε πριν μπουν ακόμα οι παραγωγοί στη νέα καλλιεργητική περίοδο. Όπως καταλαβαίνετε, ο αγρότης τότε τα χρειάζεται τα λεφτά για να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα καλλιεργητική περίοδο, όταν υπάρχει θέμα να αποζημιωθεί. Εμάς δυστυχώς πέρασε και αυτή η καλλιεργητική περίοδο, τελειώνει και ακόμα δεν έχουμε αποζημιωθεί και μας παίζουν ένα παλάκι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονομικών, από το Οικονομικό στην ΑΔΕ και από την ΑΔΕ στην Εργάνη, και κανένας δεν βγαίνει να μας απαντήσει υπεύθυνα για το πότε θα πληρωθούμε. Μπερδέψανε την επιστρεπτέα προκαταβολή μόνο σε εμάς, σε κανένα άλλο προϊόν που πήρε αποζημίωση δεν μπερδέψαν τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Μας είπαν ότι θα κρατήσουν τιμή επιστρεπτέα, το δεχτήκαμε κι αυτό. Τελικά ακόμα γυρνάνε τώρα και μας λένε ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι ποσοστό θα κρατήσουμε και το θέμα μας θεωρείται είναι ακόμα στον αέρα. Δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, λόγω ότι είμαστε μονοκαλλιέργεια, η μόνη πηγή εσόδων είναι η πατάτα. Έτσι, έχουν σηκώσει όλα τα χέρια ψηλά. Καθημερινώς με παίρνουν από το γεωπόνο μέχρι και το φούρναρι τηλέφωνο να μάθουν πότε θα μπουν αυτά τα λεφτά. Όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος δεν έχει λεφτά, βασίστηκε σε αυτά τα λεφτά και δεν βγαίνει κάποιος να μας πει υπεύθυνα τι θα γίνει. Σε άλλες περιοχές της χώρας, δηλαδή. Σε άλλες περιοχές της χώρας παραγωγή έχουν πληρωθεί. Ναι, έχουν πάρουν τις αποζημιώσεις. Η πατάτα που ήταν οι μισές πατάτες πανελλαδικά και έχει μείνει καλοκαιρινή και φθινοπορεινή. Ακόμα αιωρείται. Δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται. Είναι η καλοκαιρινή και η φθινοπορεινή, είναι μαζί. Κάναμε μαζί τις... Είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία, καλοκαιρινή και η φθινοπορεινή. Πάντως είναι κοντά-κοντά η σεζόν και οι δύο, και στις δύο τις πατάτες. Και χρονικά πόσο καιρό περιμένετε αυτά τα χρήματα, κύριε Δέσμελη, η παραγωγή της περιοχής κάτω Νευροκοπίων? Αυτά τα χρήματα έπρεπε να τα πάρουμε εδώ και 3-4 μήνες πριν. Υπήρξαν κάποια μπερδέματα που τα καταλαβαίνουμε, εντάξει, γίνονται και λάθη. Υπήρξαν κάποια μπερδέματα, ξαναπήγε ο φάκελος μας ξανά για να πάρει έγκριση λόγω κάποια λάθη που μας βγήκαν. Αλλά εδώ βλέπουμε μόνο εμπόδια, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Μόνο εμπόδια, και από τον έναν μας παίζουν μπαλάκι στον άλλον. Και δεν ξέρουμε ποιος πρέπει να βάλει το χέρι του για να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Σε τοπικούς παράγοντες έχετε απευθυνθεί που ίσως θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν? Φυσικά μιλάμε συνεχώς με τον βουλευτή μας, τον κύριο Μπλούχο. Και να μεταφέρουν το αιτήμα. Προσπαθεί και ο κύριος Μπλούχος έχει προσπαθεί συνεχώς. Μιλάμε συνεχώς στο τηλέφωνο. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και δυστυχώς πάντα, όπως λέμε, Ελλάδα είναι από τη Λάρισα και κάτω. Αυτό δυστυχώς μας το διαβεβαιώνουν σε κάθε φορά που έχουμε θέμα. Για άλλη μια φορά, η παραγωγή της περιοχής κάτω Νευροκοπίου νιώθουν αδικημένοι? Εννοείται ότι νιώθουν αδικημένοι, γιατί έπρεπε να πληρωθούμε πολύ νωρίτερα και το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα πληρωθούμε. Δεν βγαίνει κανένας υπεύθυνα να μας πει πότε θα πληρωθούμε. Θα ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδο τώρα. Οι παραγωγοί έχουν υποθηκεύσει την καλλιέργειά τους για να μπορέσουν να ξανασπείρουν. Έχουν πληρώσει, έχουν βάλει επιταγές, έχουν βάλει γραμμάτια. Αρχινάνε, λίγουν τα γραμμάτια, λίγουν οι επιταγές. Και όπως ξέρετε, οι εμπόροι ξέρουν πολύ καλά τους παραγωγούς όταν είναι σε δυναμία και μπορούν να τους εκμεταλλευτούν πολύ καλύτερα. Τα γνωρίζετε. Αυτά είναι τα χρόνια προβλήματά μας εδώ πάνω. Εδώ πάνω και παντού, πιστεύω.